Καλησπέρα σε όλους. Θα ακολουθήσουμε μια διαφορετική της παράθεση των ερωτήσεων αυτή τη φορά. Ο καθένας θα έχει τις δύο ερωτήσεις του μαζεμένα, ούτως ώστε να προλάβετε να ξεδιπλώσετε ολιστικά τη σκέψη σας πάνω στο θέμα της πολυτέλειας και ευελπιστώ στο τέλος, αν μας μείνει λίγος χρόνος, αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις ο ένας τον άλλον. Γιώργο Τσολάκη, λοιπόν, ξεκινάμε μαζί. Λέγεται ότι πλέον πρέπει να αντιστοιχούν λιγότερα τετραγωνικά ανακάτοικο για λόγους βιωσιμότητας, περιβαλλοντικής και προφανώς οικονομικής. Υπάρχει πολυτέλεια στη μικρή κατοικία? Καταρχάς, να σκεφτούμε τι είναι πολυτελές πλέον. Ζούμε σε μια εποχή, ρε παιδάκι μου, που τα πάντα είναι πολύ όμορφα. Όμορφες εικόνες, όμορφες ζωές. Ζούμε σε μια εποχή όπου η πολυτελή ζωή εντός εισαγωγικών είναι παντού. Στα κοινωνικά δίκτυα, στη τηλεόραση. Ότι είναι λογικό πλέον οι άνθρωποι οι οποίοι ονειρεύονται το σπίτι τους να το ονειρεύονται κάπως έτσι. Εδώ λοιπόν εμείς ερχόμαστε και λέμε, ρε παιδιά, μήπως δεν είναι έτσι τελικά? Και μήπως πρέπει να έρθουμε να βάλουμε μέσα αξίες όπως η αυθεντικότητα, όπως η αλήθεια των υλικών, όπως η πραγματική ανάγκη, όπως ο λόγος ύπαρξης, για να μπορούμε να καλυμπράρουμε λίγο το σύστημα? Είναι πολύ δύσκολο. Και από την εμπειρία αυτά τα χρόνια έχουμε δει ότι τα σπίτια τα οποία σχεδιάζουμε με αυτούς τους όρους γίνονται ολοένα και μεγαλύτερα. Γίνονται ολοένα και μεγαλύτερα γιατί καλούνται να καλύψουν ανάγκες οι οποίες άλλες φορές είναι πραγματικές, άλλες φορές είναι επίπλαστες. Μία φορά όμως, σε αυτά τα 15 χρόνια που είναι το γραφείο, πριν από 6-7 χρόνια, ήρθε ένας κύριος, ο οποίος ήταν διευθύνων σύμβουλο σε μια πολύ μεγάλη αμερικανική πολυεθνική εταιρεία. Ταξίδευε, φαντάσου, 300 μέρες το χρόνο. Μου λέει, θέλω να μου φτιάξεις ένα σπίτι στη Γραβιά, στο Παρνασσό. Ήταν ένα σπιτάκι 35-40 τετραγωνικά το πολύ. Ήταν το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε ο παππούς του, στο σπίτι στο οποίο η μητέρα του έτρεχε το μονοπόλιο τα παλιά χρόνια, για όσοι θυμούνται το μονοπόλιο με τα σπίρτα και τα αλάτια. Μας ζήτησε λοιπόν να σχεδιάσουμε το σπίτι αυτό με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μιμούμαστε την ατμόσφαιρα του μονοπωλίου, να μην χρησιμοποιήσουμε κανένα χημικό, να μην χρησιμοποιήσουμε κόλλες, ρητίνες και οτιδήποτε άλλο και να γίνουν όλα χειρονακτικά. Άρχισαμε λοιπόν να σχεδιάζουμε πράγματα, τα οποία κόμβους με ξύλα, τα οποία βασιζόντουσαν μόνο στη βαρύτητα και στην τριβή. Και ξαφνικά μετά από 6-7 μήνες έρχεται ο τύπος από την Αμερική, μπαίνει στο σπίτι και συνειδητοποιεί, τον έβλεπες ότι ήταν εμφανώς συγκινημένος και γυρνάει και με κοιτάει και μου λέει, αυτό είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που έχω στη ζωή μου. Και έφυγε. Είναι λοιπόν ένα κτίριο στο οποίο δεν είχε καμία μα καμία χρησιμότητα. Ήταν σίγουρο, ήταν το πιο πολύτιμο πράγμα που είχε ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω αν αυτό είναι πολυτελές ή όχι. Σίγουρα για τον ίδιο είναι. Δεν ξέρω αν η πολυτέλεια μπορεί να είναι σε μικρή κλίμακα. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι, αλλά είναι πολύ σπάνια και ταυτόχρονα. Δεν ξέρω αν αυτό έχει όρους βιωσιμότητας. Στην ουσία ήταν μια αναμόχλευση της μνήμης και του συναισθήματος, η οποία έρχεται όμως ξεκάθαρα από το παρελθόν. Είναι προσωπικό. Ήταν καθαρά προσωπικό. Ενώ η σύγχρονη εποχή, ας πούμε, μέσα από την προβολή σε όλα τα μέσα, συναρτά την πολυτέλεια με το ακόμα μεγαλύτερο, ακόμα μεγαλύτερο και ακόμα μεγαλύτερο. Αν πάμε στο πεδίο της πόλης, η έλλειψη του χώρου πώς επηρεάζει το σχεδιασμό? Με πολύ διαφορετικούς τρόπους, πιστεύω. Οι πόλεις αναπτύσσονται διαφορετικά ανάλογα από πολλές παραμέτρους. Μια πόλη η οποία βρίσκεται σε μια οριζόντια γεωγραφία, ας πούμε, θα πλουθεί οριζόντια. Θα φτιάξει ένα μεγάλο προάστιο. Μια πόλη η οποία είναι περικυκλωμένη από βουνά και από θάλασσα και ποτάμια θα αναπτυχθεί γύρω από τα εμπόδια, τα φυσικά εμπόδια αυτά και θα έχει και μια παράλληλη σε αυτή ανάπτυξη. Η Αθήνα έπαθε ακριβώς τα ίδια. Μεγάλωσε σιγά-σιγά, έφτασε στα όρια της, έφτασε στα βουνά της, έφτασε στη θάλασσα, μπλοκάρε και ξαφνικά ξεπήδησε λίγο προς τη θάλασσα, ξεπήδησε λίγο προς τα Μεσόγεια, λίγο προς τα βουνά. Άλλαξε ουσιαστικά. Αν σκεφτούμε το ιδιωτικό κομμάτι της πόλης, δηλαδή τις κατοικίες,
πολυκατοικίες φτιάχναμε και πριν από 50 χρόνια, πολυκατοικίες κάνουμε και τώρα. Με διαφορετικό τρόπο βέβαια τώρα, πολύ διαφορετικό τρόπο, αλλά δεν πάβουν να είναι πολυκατοικίες. Δηλαδή η δομή της πόλης δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχει αλλάξει η μορφή της και έχει αλλάξει μικρά χαρακτηριστικά, τα οποία όμως είναι πάρα πολύ ουσιαστικά στην καθημερινότητα. Οι μονοκατοικίες είναι μονοκατοικίες, οι διπλοκατοικίες διπλοκατοικίες και οι πολυκατοικίες πολυκατοικίες. Αυτό το οποίο θα έχει πολύ ενδιαφέρον και θα δούμε πώς θα επηρεάσει την πόλη είναι ο κοινόχρηστος χώρος, ο δημόσιος χώρος. Είτε αυτός είναι κτισμένος, είτε αυτός είναι άκτιστος. Θα μπορούσαμε λοιπόν να σκεφτούμε πλέον με όρους βιωσιμότητας και ελαχιστοποίησης του αποτυπώματος του κτηριακού της πόλης, τις συνέργειες μεταξύ χρήσης πάνω στα ίδια κτίρια. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε λοιπόν ότι δύο διαφορετικές χρήσεις, κανονικά χρειάζονται δύο κτίρια, να γίνουν σε ένα κτίριο. Όταν το ένα δεν λειτουργεί, το άλλο είναι παροπλισμένο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι τελικά θα δημιουργήσουμε μια νέα δυναμική μέσα στην πόλη, μέσω των συνεργειών των χρήσεων, οι οποίες θα παράξουν πολύ ωραίο αποτέλεσμα και θα μας κάνουν πολύ μεγάλη οικονομία χώρου, το οποίο τελικά είναι αυτό το οποίο είναι βιώσιμο. Άρα λοιπόν η Αθήνα αλλάζει στην μορφή της, όχι στη δομή της, και αυτό που για σένα έχει τη μεγαλύτερη έτσι, σημασία και ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι να δούμε πώς θα συμπυκνωθούν διαφορετικές χρήσεις ή πώς θα συμπυκνωθούν ή πώς θα συνεργαστούν. Πώς θα συνεργαστούν μεταξύ στην πραγματικότητα για να κάνουμε οικονομία ουσιαστικού χώρου. Και μπορεί να πετύχουμε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα μέσα από αυτό σε κοινωνικό επίπεδο. Ακριβώς. Στάθη, τι σημαίνει value through design όταν σχεδιάζεται κτίρια για την καρδιά της πόλης? Θα πρέπει πρώτα να δούμε για ποια πόλη μιλάμε, αν είναι η Αθήνα. Και να αρχίσουμε να εξετάζουμε σε τι αναφερόμαστε. Ας πάμε καταρχήν να δούμε ποιες είναι οι έννοιες των λέξεων. Value through design, value. Το value ο καθένας το βλέπει λίγο διαφορετικά. Άλλος το βλέπει από την πλευρά της ποιότητος, άλλος από την πλευρά της ομορφιάς και άλλος από το πόσα χρήματα θα βγάλει. Άρα είναι τελείως διαφορετικό. Για τους αρχιτέκτονες, μάλλον, εννοείται ότι πρέπει να πετύχουμε ένα αισθητικό αποτέλεσμα που θα αφήνει μια ποιότητα και μια ταυτότητα στο περιβάλλον του, καθώς επίσης και θα αφήνει μια ευκολία διαβίωσης και ποιότητα ζωής ή χρηστών σε αυτούς που θα το χρησιμοποιούν ή θα ζουν σε αυτό. Αν ξεκινήσουμε από την Αθήνα, καλώς η Αθήνα είναι λίγο κακοχτισμένη, εγώ θα την έλεγα, και έχει άλλο ένα δεδομένο, ότι δεν είναι μια flat πόλη όπως αρκετές πόλεις flat στην Ευρώπη. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημά της? Το πρόβλημα των κτηρίων της Αθήνας ξεκινάει από τα δώματα, από τις ταράτσες. Αν συγκρίνουμε λοιπόν τα δώματα της Αθήνας με τις ευρωπαϊκές πόλεις, καμία σχέση έχουν. Προσομοιάζουν μάλλον προς τη Μέση Ανατολή. Άρα η μελέτη ενός κτηρίου που θα προτεθεί μέσω του σχεδιασμού, αξία, ποιότητα, οτιδήποτε άλλο θα συμβάλλει στην αλλαγή της πόλης. Μπορεί να αποτελέσει ένα τοπόσιμο, αλλά θα έλεγα μεμονωμένα δεν μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή της πόλης. Θα συμφωνήσω με τον Γιώργο ότι ένα πρότιστο είναι ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι κοινόχρηστοι χώροι και όλο αυτό το οποίο φαίνεται, θα έλεγα από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή από τις ταράτσες των σπιτιών. Δυστυχώς, πολέμιος αυτού του θέματος είναι και η αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία δεν επιθυμεί αλλαγές αυτού του πάρα πολύ όμορφα πλασμένου περιβάλλοντος. Κλείνοντας, θα έλεγα λοιπόν ότι στον αστικό ιστό θα πρέπει να δούμε το value through design ανάλογα σε ποιον απευθύνεται. Και θα πρέπει να βρίσκεται πάντοτε ο τρόπος, παραδείγματος χάρη όταν πρόκειται για μικροκατοικίες, μικροϊδιωτικοκατοίκηση, ομοίως να σχεδιάζεται έτσι είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά το εκάστοτε κτίριο ή θα έλεγα η ανακατασκευή του, γιατί είναι δύσκολο στον αστικό ιστό να βρει τέτοιες κατοικίες, που να μπορεί να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες και το σύγχρονο τρόπο ποιότητας ζωής. Κρατάω με πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, ότι ένα τοπόσιμο δεν αρκεί για να αναβαθμίσει πραγματικά την εικόνα της πόλης και ότι προκειμένου να είμαστε μια πόλη που είναι πραγματικά ευρωπαϊκή, δείχνει τουλάχιστον πραγματικά ευρωπαϊκή, θα πρέπει να ασχοληθούμε πρώτα απ' όλα συνολικά με τα δώματα του κτηριακού αποθέματος. Την ίδια στιγμή φαίνεται ότι
αν και έχετε κάνει και πολλά διαφορετικά κτίρια στο κέντρο της πόλης μεικτών χρήσεων, φαίνεται όμως ότι ο διαχωρισμός των χρήσεων είναι μια τάση. Τι σημαίνει αυτό για την αρχιτεκτονική, αλλά και για τον τρόπο που ζούμε μέσα στις πόλεις? Θα γυρίσω λίγο πίσω στην ιστορία, όχι στην Ελλάδα. Στο Λονδίνο υπήρξε μια τρομερή τάση το City να γίνει μονογραφία. Οδηγήθηκε σε μια τρομακτική καταστροφή, διότι μετά τις 8 η ώρα δεν κυκλοφορούσε άνθρωπος. Άρα αυτό δεν ήταν αστικός ιστός. Ένα σημείο το οποίο δεν κυκλοφορεί άνθρωπος, δεν μπορούμε να το πούμε ότι είναι αστικός ιστός. Άρα η έννοια του διαχωρισμού των χρήσεων, για μένα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους απλώς την ποσοστιαία αναλογία των χρήσεων στα συγκεκριμένα σημεία. Διότι δεν μπορώ να πω ότι θα κάνω π.χ. μόνο ξενοδοχεία ή μόνο κατοικίες ή μόνο γραφεία ή μόνο εμπορικά ή μόνο οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι μεταξύ τους συνυφασμένα και η καθημερινότητα σε μια πόλη να διαρκεί, άμα θέλουμε να είναι και μεσογειακή όπως η δική μας, όλο το 24ωρο. Άρα πρέπει να βρεθεί αυτό. Δηλαδή ούτε μπορεί να είναι, πώς να σας πω, γραφεία, άρα τη νύχτα δεν έχει ζωή, ούτε να είναι κατοικία που όλη την ημέρα πάνε όλοι στη δουλειά τους, άρα πάλι νεκρώνεται η πόλη. Δηλαδή, αν πάτε σε ένα προάστιο, υπάρχει κάποια στιγμή που δεν κυκλοφορεί κανείς. Ο αστικός ιστός για μένα είναι διαφορετικός. Πρέπει λοιπόν όλες οι χρήσεις να είναι αποδεχθές. Θα θυμίσω ότι παλιότερα υπήρχαν βιομηχανικές χρήσεις μέσα στις πόλεις. Σήμερα δεν θέλουμε τη βιομηχανική χρήση, διότι έχει τέλος πάντων εκπομπές και έχει το ένα το άλλο. Θα μπορούσαμε όμως να έχουμε βιοτεχνικές χρήσεις με low emissions, άρα δεν δημιουργούν πρόβλημα και άρα έχω μετακίνηση εργατικού δυναμικού μέσα στον αστικό ιστό της πόλης και παράπλευρα ή παράλληλα, αν θέλετε, με αυτή την κίνηση, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι θα πάνε τη βόλτα τους το απόγευμα, τη δουλειά, θα μετακινηθούν ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, τελικώς πιστεύω ότι ο διαχωρισμός των χρήσεων, αν εξαιρέσει κανείς κάποια εκτός του αστικού κέντρου σημεία, τα υπόλοιπα θα είναι απλώς η ποσοστιαία αναλογία κάθε φορά στα τοπικά σημεία και όχι στον συνολικό αστικό ιστό της πόλης. Η κοινωνία των 24 ωρών, που είναι έτσι γενικώς τάση σε όλες τις Μητροπόλεις, ταιριάζει και με το μεσογειακό τρόπο ζωής. Πρέπει να εξετάζουμε τον αστικό ιστό μέσα από μια ποσοστιαία αναλογία των χρήσεων και θα μπορούσαμε να δούμε ακόμα και βιοτεχνικές χρήσεις, οι οποίες έχουν low emissions και θα προσέθεταν ένα πλούτο στην καθημερινή εμπειρία της πόλης. Δημήτρη Τσίκο, ποια είναι τα υλικά της πολυτέλειας? Καλησπέρα και από μένα. Πράγματι, όπως έχουμε συζητήσει και ο Θανάη, βρισκόμαστε σε μια εποχή που ευτυχώς τα μοντέρνα αρχιτεκτονικά γραφεία κάνουν reconsider ποια είναι η παραδοσιακή πολυτέλεια. Και ταυτόχρονα κάνουν reconsider και ποια είναι τα υλικά της πολυτέλειας. Εγώ θα μιλήσω λίγο για το δικό μας το γραφείο, με κάποια πρακτικά, ας πούμε, παραδείγματα. Και εμάς μας απασχολεί αρκετά αυτό, δηλαδή ποια είναι τα υλικά της νέας πολυτέλειας, πώς ξεφεύγουμε από το στερεότυπο. Και σε αυτή την προσπάθεια έχουμε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι το πώς, γιατί η αλήθεια είναι ότι στην Omniview μας αρέσουν τα κλασικά πολυτελή υλικά, δηλαδή μας αρέσει ένα ωραίο κομμάτι στατουάριο, ένα ωραίο κομμάτι καρυδιά κτλ. Άρα ο πρώτος άξονας είναι το πώς θα μπορέσουμε σε ένα project να το χρησιμοποιήσουμε με κάποιο πρωτότυπο τρόπο. Και ο δεύτερος άξονας είναι πράγματι σε κάποιες άλλες περιστάσεις πώς θα μπορέσουμε να σκεφτούμε εκ νέου το θέμα του τι είναι ένα πολυτελές υλικό. Θα σας δώσω ένα πολύ γρήγορο παράδειγμα και για τις δύο περιπτώσεις. Στα δύο αυτά. Έγινε. Θα σας αφήσω με την αγωνία. Α, όχι, ακούγομαι. Λοιπόν, όλα καλά. Ακούνε. Έχουν και 10 χρόνια διαφορά αυτά τα δύο μεταξύ τους. Το πρώτο λοιπόν είναι το One Κλεωμένους. Εκεί λοιπόν, εκείνη την περίοδο, είχαμε μεγάλο ενδιαφέρον στο κίνημα της αρχιτεκτονικής. Νομίζω χρειαζόμαστε άλλο. Suspense. Εντάξει. Εκείνη την περίοδο λοιπόν ακολουθούσαμε πολύ στενά το κίνημα της παραμετρικής αρχιτεκτονικής και ακόμα μας ενδιαφέρει σαν τρόπο σκέψης και σχεδιαστική φιλοσοφία. Και είχαμε παρατηρήσει ότι
όλα τα projects της περίοδου υλοποιούνταν με ένα πολύ άειλο material palette, όλα λευκά, κάπως hygienic κτλ. Οπότε εμείς προτείναμε το να ταιριάξουμε κάποια πράγματα τα οποία ήταν όντως κάπως παλαϊκά υλικά, λίγο έτσι old school materials, τα οποία τα ταιριάξαμε με αυτές τις αρκετά προχωρημένες φόρμες και με αυτόν τον τρόπο νιώθω ότι δημιουργήσαμε αφενός κάτι ισορροπημένο, αλλά και επίσης δώσαμε ένα νέο value σε αυτά τα παραδοσιακά πολυτελή υλικά με έναν τρόπο που θεωρούμε ότι ήταν πρωτότυπος. Το δεύτερο παράδειγμα στο ίδιο topic είναι για τον άμμο στις κάνες που κάνουμε τώρα, όπου εκεί ξεκινήσαμε με ένα deep dive, μια τεράστια έρευνα της ιστορίας της περιοχής και της αρχιτεκτονικής ιστορίας και της Γαλλίας και της ευρύτερης περιοχής, το οποίο έγινε mission statement και στα υλικά και έχει σχέση με το θέμα της πολυτέλειας, γιατί ψάξαμε να βρούμε ακριβώς τις τοπικές μεθόδους κατασκευής του ξύλου, του μαρμάρου, του τεράτσο, του Κοβενετσιάνο και όλα αυτά που κάνουν εκεί. Οπότε ουσιαστικά εκεί μπορώ να πω ότι το νέο approach είναι ότι στοχεύουμε σε ένα είδος πολυτέλειας το οποίο θα το εκλάβει ο επισκέπτης με τη μορφή του ιστορικού coherence, του cohesion με τον τόπο και με την ιστορία του τόπου, το οποίο θεωρούμε ότι είναι σημαντικό. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η πολυτέλεια σε εσάς συσχετίζεται με την συνάφεια. Τι σημαίνει πολυτέλεια στην πολυκατοικία, ειδικά? Νιώθω ότι το πέρασμα στο το translation της κουβέντας στην πολυκατοικία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι εκεί, αφού μόλις τώρα μιλήσαμε για τα υλικά, που θεωρώ ότι είναι και ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία κάποιος κάνει address όταν μιλάει για την πολυτέλεια, στην πολυκατοικία θα τοποθετηθώ εκ διαμέτρου αντίθετα και θα πω ότι εκεί η πολυτέλεια πράγματι μπορεί να δοθεί από το επίπεδο του massing, από την ογκομετρία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πράγματι πιστεύω ότι για ένα διαμέρισμα η πολυτέλεια ισούται με την ποιότητα ζωής που θα σου δώσουν οι χωρικές ποιότητες. Δηλαδή, το έξτρα ύψος, ένα double height, ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα, το οποίο και αυτό βέβαια χρειάζεται έξτρα ύψος λόγω των στατικών. Και θεωρώ ότι ακόμα και με ένα value engineering standpoint, επειδή οι πολυκατοικίες ακόμα και στο highest level είναι μια δουλειά, είναι ένα εμπορικό εγχείρημα, βγάζει πολύ πιο πολύ νόημα να προσπαθήσεις να δώσεις ποιότητες ζωής, άρα και πολυτελείς ποιότητες μέσα από τις πραγματικές αρχιτεκτονικές ποιότητες του χώρου, παρά να ασχοληθείς με το να κάνεις κλάτ μια ολόκληρη πολυκατοικία με ένα πολυτελές υλικό του, ας πούμε, δεν είναι και feasible. Θα ήθελα όμως, όπως έχω κάνει και στο παρελθόν σε αντίστοιχες περιστάσεις, να τοποθετηθώ λιγάκι και στο θέμα του NOC και να πω για ακόμα μία φορά ότι ενδεχομένως θα ήταν καλό και να προσκαλέσω ανοιχτά τους νομοθέτες να συνεργαστούν με τα αρχιτεκτονικά γραφεία στο να δουν την πραγματική εφαρμογή του NOC στις μέρες μας και να σιγουρευτούμε με αυτόν τον τρόπο ότι οι παράμετροι του NOC επιτρέπουν την άνθηση αυτού του είδους των χωρικών ποιοτήτων στις οποίες αναφέρθηκα. Στην πολυκατοικία, επομένως, η πολυτέλεια βρίσκεται στην εγκομετρία, η οποία εξασφαλίζει και την ποιότητα ζωής. Ο NOC είναι ένα εργαλείο στα χέρια σας, αλλά θα μπορούσαν να βελτιωθούν πολλά πράγματα ακόμα. Οπότε, μια άμεση συνεργασία των νομοθετών με τους αρχιτέκτονες θα έδινε ένα μεγάλο όφελο σε οποιονδήποτε κατοικεί και θέλει να κατοικεί σε ένα ωραίο σπίτι. Δημήτρη Ποτηρόπουλε, ποια είναι η δική σας άποψη για την πολυτέλεια στην πολυκατοικία? Τώρα, εγώ επειδή με την πολυτέλεια δεν τα πάω πάρα πολύ καλά, θα χρησιμοποιήσω τον όρο πολύτιμο, που είναι, πάει τη συζήτηση κάπου αλλού, και θεωρώ ότι είναι ότι έχει χαθεί η επαφή του ανθρώπου με τη φύση. Σε όλη αυτή τη συζήτηση, που κατατάει λίγο κλισέ, αλλά είναι μια πραγματική συζήτηση και ένα πραγματικό πρόβλημα για την κλιματική αλλαγή, η επαφή του ανθρώπου με κάθε τι φυσικό όλο και περισσότερο μειώνεται. Αυτό μπορεί κανείς να το αναλύσει και να το δει με πάρα πολλούς τρόπους. Στη μονάδα κτίριο, νομίζω λίγο πολύ ξέρουμε την αντιμετώπιση. Μιλάμε για αειφορικό σχεδιασμό, για το πώς χειρίζεται κανείς το φυσικό φως, πώς το πράσινο εισχωρεί μέσα στο κτίριο, μέσω εθρίων ή μέσα στους εσωτερικούς χώρους,
πώς καρφαλιώνει στο κέλι φως του ή στα δώματά του, όλο αυτό τέλος πάντων το οποίο αντιλαμβανόμαστε ως βιώσιμο αειφορικό σχεδιασμό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή μιλάμε συνεχώς, βλέπω στα πάνελς, για τον ιδιωτικό τομέα, ενώ μιλάμε για πόλεις και στις πόλεις συμμετέχει εξίσου και ο δημόσιος τομέας. Έγινε πριν αναφορά για το δημόσιο χώρο, όπου αυτά τα πράγματα κυρίως στην Ελλάδα δεν συμβαδίζουν μεταξύ τους. Διάβαζα μια συνέντευξη του Κούλχας που έλεγε ότι ο χρόνος ζωής των σύγχρονων κτηρίων, τουλάχιστον στην Ευρώπη ή σε άλλες χώρες, τείνουν τα 100 χρόνια, ενώ έργα υποδομής, όπως είναι η αποχέτευση, τα 80. Αυτό είναι δηλαδή τρελό αν το σκεφτεί κανείς, πώς είναι δυνατόν να μην είναι συντονισμένες οι προδιαγραφές, ώστε να παρακολουθούν τα μεν τα δε. Άρα, όταν μιλάμε για την έλλειψη του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, αναγκαστικά μιλάμε και για το δημόσιο χώρο. Για το δημόσιο χώρο που ξέρουμε ειδικά για την Αθήνα ότι έχει μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή είναι από τις χώρες που αναλογεί το ελάχιστο πράσινο ανακάτοικο, αν συγκρίσουμε με άλλες πόλεις όπως είναι η Κοπεγχάγη κλπ. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει μια μελέτη συνολική για το πώς μπορεί να εισχωρήσει το πράσινο με μια άλλη λογική μέσα στην πόλη, την οποία εγώ θα τη χαρακτήριζα πιο αρχιετυπική. Οι αρχιτέκτονες, οι landscapers, δεν είμαστε κατάλληλοι να σχεδιάζουμε δημόσιους χώρους, εάν στόχος στο δημόσιο χρόνο είναι να επικρατήσει το πράσινο. Υπερσχεδιάζουμε και έχουμε και μία τάση να αφήσουμε το στίγμα μας, που σημαίνει ότι η σκληρή επιφάνεια, η κατασκευή, συμμετέχει πάρα πολύ, ενώ θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ένα πιο απλό πράσινο, αυτό που μπορεί να συναντάμε, δεν ξέρω σε ποιο τοπίο εκτός Αθηνών, να εισχωρεί στην Ελλάδα με ένα βέβαια πιο οργανωμένο και προβλέψιμο τρόπο, αλλά πιο απλά, να μπορούμε να δούμε ακόμα και το χώμα δηλαδή, το οποίο πρέπει να το περιγράφουμε σε λίγο στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας τι ακριβώς είναι αυτό. Έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν για Back to the Basics, οπότε κρατάω σαν σε μία κλειδί την ανάγκη για την επαφή του ανθρώπου με τη φύση, αλλά και μία συνολική μελέτη για να μπει αρχιετυπικά το πράσινο στην πόλη, με τρόπους ίσως λίγο πιο απλούς, καθημερινούς και συνηθισμένους, αλλά και τόσο ασυνήθιστους πλέον. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμα. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι πελάτες σας ζητούν σπίτια με πάρα πολύ ιδιωτικότητα και πάρα πολλές ανέσεις. Σε μία πόλη, ωστόσο, είμαστε πάρα πολλοί. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό σχεδιαστικά? Καλά, το πάρα πολύ έχει να κάνει με την αναλογία του πληθυσμού με την έκταση της πόλης, ενδοκειμένου του αστικού περιβάλλοντος, το οποίο είναι μια γνωστή συζήτηση και η οποία αντιμετωπίζεται με διάφορους τρόπους. Τα μοντέλα του ΜΑΣ, των MBRTV, μιλάει για κατακόρυφες αναπτύξεις, για κάθετες κοινωνίες. Άλλες συζητήσεις είναι η οριζόντια ανάπτυξη. Ο Κούλχας έχει μιλήσει για τη διασκορπισμένη πόλη, η οποία χάνει τη δομή της τυπικής ευρωπαϊκής πόλης, όπως την ξέρουμε, με πυρήνα, περιφέρεια και προάστια, και αρχίζει και διασπείρεται κάπως, ας πούμε, σαν το κακό μοντέλο της Μυκόνου, δηλαδή, όπου κτίζουμε πλέον όπου έχουμε χώρο. Η κάθε μία από αυτές τις προοπτικές έχει προφανώς κάποιες λογικές προοπτικές, αλλά έχει και αρνητικά. Θέλω να πω αυτό, δηλαδή, πριν απαντήσω στην ιδιωτικότητα, ότι ο άνθρωπος θέλει επαφή με το έδαφος. Το τονίζω και σε σχέση με την προηγούμενη ερώτηση. Δεν θέλει επαφή γενικά με τη φύση. Στις κατακόρυφες λοιπόν αναπτύξεις, παραδείγματος χάρη τα κτίρια των MBRTV, όπου βλέπουμε τα residential buildings να ανεβαίνει το πράσινο πάνω στο κτίριο, δεν μπορώ να φανταστώ αυτός που ζει στο 35ο όροφο και βγαίνει στη βεράντα του, μια μεγάλη βεράντα με πράσινο, αν δεν τον πάρει ο αέρας καταρχήν, τι έχει να δει. Θα δει την πέμπτη όψη μιας πόλης, η οποία συνήθως δεν έχει τις ποιότητες της πέμπτης όψης της Ρώμης, παραδείγματος χάρη. Άρα,
είναι συζητήσιμο τι είναι αυτό που βιώνει εκεί πέρα. Αυτή είναι μια κουβέντα που προφανώς απασχολεί ερευνητές και αρχιτέκτονες που ασχολούνται πιο συστηματικά. Να επιστρέψω όμως τώρα στο θέμα της ιδιωτικότητας. Άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στο ίδιο γραφείο και είναι σε 5 μέτρα απόσταση, στον ίδιο όροφο, επικοινωνούν μεταξύ τους με social media, email ή με μηνύματα. Ενώ άλλος είναι 3 τραπέζια πιο δίπλα από σένα. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει το αντίστροφο πρόβλημα, όχι πρόβλημα ιδιωτικότητας. Υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας, δηλαδή ζώντας με τους άλλους, όπως έχει πει κάποιος. Η ιδιωτικότητα λίγο πολύ εξασφαλίζεται, δηλαδή στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα ζουν σε μονοκατοικίες με τους κήπους τους ή έχουν ιδιωτικά νησιά για να κάνουν τις διακοπές τους. Το πάνω όριο της μεσαίας τάξης κάπως αντίστοιχα ή σε μικρές μονοκατοικίες ή σε πολυκατοικίες οι οποίες έχουν τις δικές τους ποιότητες με μπαλκόνια, ας πούμε, μεγαλύτερα, με τη φύτευσή τους. Και όσο πήγαινε προς τα κάτω, αυτό ναι μεν περιορίζεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει. Αυτό το οποίο δεν υπάρχει είναι η επαφή. Δεν υπάρχει δηλαδή χώρος για να αναπτυχθούν δημόσιοι χώροι συνέβρεσης, εκεί που πρέπει να συναντιόνται οι άνθρωποι, και δεν υπάρχει και χώρος ώστε αυτή η ιδιωτικότητα, εκεί που είναι περιορισμένα τα budget, να πάρει αξιοπρεπείς διαστάσεις. Έχει σχεδόν πλάκα αυτό που σχολίασες, ότι για παράδειγμα, αν ζει κάποιος ένα ρετυρέ, που θεωρούμε ότι αυτό είναι συνηθισμένο με την πολυτέλεια, παρόλα αυτά είναι σχετικό το τι βλέπει από τον μπαλκόνι του και τι βιώνει. Και σίγουρα το key point της συζήτησης είναι ότι το πρόβλημά μας δεν είναι η ιδιωτικότητα που λείπει σε μια πολυπληθή πόλη, αλλά η επικοινωνία, η οποία κιόλας δεν προωθείται με το σωστό τρόπο μέσω του δημοσίου χώρου, όπως είναι αυτή τη στιγμή. Σωτήρη Τσέργα, πάμε διακοπές. Και θα θέλαμε να μας πεις μέσα από τα δικά σου βιώματα τι είναι σήμερα πολυτέλεια στην αρχιτεκτονική των διακοπών. Κι άλλο σας παίρνεις. Θα σου δώσω το δικό μου, παίρνει συνέχεια. Όχι, όχι. Εγώ ακουγόμουν, δεν έλεγα μόνο. Ανάη, ακούγομαι. Ακούμε. Τώρα ακούμε, ναι. Όπως ξέρεις, τους Block 722 τους δημιούργησα μαζί με την Κάτια, οπότε έχουμε πολλές προσωπικές εμπειρίες και βιώματα όλα αυτά τα χρόνια. Κάτια είναι η γυναίκα μου και συνεργάτης μου. Οπότε έχουμε την πολυτέλεια, γιατί πραγματικά είναι πολυτέλεια για μας, να μπορούμε να μιλάμε για αυτές τις εμπειρίες σε επαγγελματικό επίπεδο, να βγάζουμε συμπεράσματα τα οποία μας βοηθάνε πάρα πολύ στην εξέλιξη των έργων. Θα χρησιμοποιήσω μια προσωπική εμπειρία για την ερώτηση που με έκανες. Πριν από 2 εβδομάδες πήγα μαζί με την Κάτια και τον μικρό μας γιο σε ένα χωριό, Baden-Baden λέγεται, είναι έξω από τη Στουτγκάρδη, είναι δίπλα από το Black Forest, το πιο πυκνό δάσος της Ευρώπης. Έχει πολύ μεγάλους αμπελώνες στην περιοχή εκεί. Σε ένα παλιά κατοικία 300 χρόνων και δεν είχαμε δει καμία φωτογραφία από το εσωτερικό. Όταν πήγαμε εκεί λοιπόν, καταλάβαμε γιατί το interior ήταν αρκετά basic, δεν είχε καμία σχέση με το concept το οποίο έβγαζε ο χώρος. Οπότε μας έπιασε μια αρχική απογοήτευση. Πολύ γρήγορα, η αυθεντικότητα του κτηρίου, τα υλικά τα οποία ήταν πολύ ποιοτικά, με σωστή εφαρμογή και πολύ ωραία πατίνα με το χρόνο, οι σωστές κατασκευαστικές λεπτομέρειες, η μόνωση του δωματίου με εξαιρετική ακουστική, έβγαλε μια ποιότητα η οποία άρχισε να μας κερδίζει. Συνδυασμό με ένα φαγητό ποιοτικό επίσης από τις φάρμες της περιοχής, ένα απόγευμα πήγαμε σε μια υγνογευσία. Ένα άλλο απόγευμα πήραμε τα ποδήλατα έξω από το ξενοδοχείο, κάποια ηλεκτρικά mountain bike, και πήγαμε μέσα από τους αμπελώνες και καταλήξαμε στο Black Forest. Η όλη εμπειρία ήταν εξαιρετική. Γυρνώντας λοιπόν στο αεροπλάνο, κάπως
καταλάβαμε ότι η δύναμη του design δεν είναι πάνω από τα περισσότερα πράγματα. Και δεν θέλω να αποδομήσω προφανώς το design, ίσα-ίσα θέλω να πω ότι όταν το design και αν το interior αυτού του χώρου είχε σχέση με το πολύ δυνατό concept που υπήρχε, τότε μπορούμε να μιλάμε για τις απόλυτες ποιοτικές διακοπές. Άρα είχατε μία προσωπική εμπειρία με έναν προορισμό που από μόνος του ήταν off the beaten track, ήταν πολύ αυθεντικός και το design είχε, ας πούμε, σεβαστεί, υποταχθεί, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στην κατασκευαστική αρτιότητα. Το design που υπήρχε ήταν πολύ ξένο με αυτό το οποίο, το εσωτερικό μιλάμε. Ήταν πολύ ξένο και αυτό που λέω είναι ότι αυτό που θα θέλαμε να διορθώσουμε είναι το design να έχει καταλάβει πού βρίσκεται, γιατί βρίσκεται εκεί και να έχει δημιουργήσει το προϊόν, το οποίο τελικά θέλουμε να πούμε σαν ποιοτικό προϊόν και μια ποιοτική εμπειρία για μας. Πώς φαντάζεστε να μεταφέρετε αυτή την εμπειρία στο δικό σας σχεδιασμό? Και επίσης αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν υπάρχει ένα προφίλ ταξιδιωτών που είναι έτοιμοι για να πάρουν με χαρά αυτού του είδους την εμπειρία. Θεωρώ ότι υπάρχουν δύο ταξιδιώτες. Είναι οι ταξιδιώτες που θέλουν να πάνε σε έναν τόπο και θέλουν να βρουν το καλύτερο κατάλημα για αυτόν τον τόπο. Και υπάρχουν και οι ταξιδιώτες που εμείς τους λέμε πολίτες του κόσμου, οι οποίοι ταξιδεύουν παντού, έχουν απαιτήσεις, έχουν υψηλή αισθητική και θέλουν να ζουν την αλήθεια του τόπου και τα αυθεντικά στοιχεία. Είναι οι ταξιδιώτες που ασχολούμαστε περισσότερο, είναι μια τεράστια πρόκληση για μας και τους πελάτες μας. Ο τρόπος που προσπαθούμε να μεταφέρουμε, η διαδικασία, προσπαθούμε να μεταφέρουμε την εμπειρία στο σχεδιασμό, θα την παρομοίαζα με τον τρόπο που γίνεται μια ταινία. Όταν ξεκινάμε από το σενάριο είναι οι δράσεις που προσφέρει ο τόπος κάθε φορά, ή ακόμα και οι πρωταγωνιστές μας, που είναι οι ταξιδιώτες, όταν τους γνωρίζουμε, ξέρουμε τις ανάγκες μας, τις ανάγκες τους, ξέρουμε πώς κινούνται στον χώρο, τις επιθυμίες τους, και εμείς σαν σκηνοθέτες ή καλύτερα art director, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ταινία με συνέστημα, μια ταινία η οποία έχει δυνατή εικόνα και ένα πολύ δυνατό περιβάλλον. Στο τέλος θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα προϊόν το οποίο θα έχει τόσο δυνατό concept που θα απευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένους χρήστες και σιγά σιγά με τον καιρό θα φιλτράρονται οι χρήστες, θα γίνεται ένα casting λοιπόν και θα καταλήξουμε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα ταιριάζονται πάρα πολύ με τον χώρο, θα παίρνουν το maximum από αυτό που τους προσφέρουμε και θα νιώθουν οικεία και με τους ανθρώπους του ξενοδοχείου αλλά και με τους άλλους ένικους. Η πρόκληση λοιπόν είναι να σχεδιάσετε για ταξιδιώτες οι οποίοι ξέρουν, έχουν ταξιδέψει πολύ και μπορούν να αξιολογήσουν μια εμπειρία που είναι πραγματικά πρωτότυπη. Και αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι σχεδιάζεται με πρώτο σενάριο της δράσης που προσφέρει ένας τόπος. Δεν ακούμε συχνά ο σχεδιασμός να συναρτάται με τις δράσεις του τόπου. Συνήθως ακούμε άλλα πράγματα. Σε ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη Καραμπατάκη, ποιες τάσεις έρχονται στο σχεδιασμό των τουριστικών καταλυμάτων του αύριο? Μπορούμε να πάρουμε έτσι ένα preview από το αυριανό design των Case Studio? Okay, τάσεις. Στο γραφείο, μάλλον, τα τουριστικά καταλύματα είναι σύνθετα έργα, παίρνουν πάρα πολύ χρόνο για να υλοποιηθούν και νομίζω σαν αρχιτέκτονες καλούμαστε να είμαστε σχεδόν medium για το τι έρχεται στο μέλλον. Κάποιοι μπορεί να πούνε ότι σχεδιάζουμε το μέλλον ή σχεδιάζουμε για το μέλλον. Πάντως, όπως και να έχει, είναι μια επίφοβη άσκηση να προσπαθούμε να βασιστούμε σε κάποια τάση όταν μιλάμε για ένα έργο το οποίο τελικά θα υλοποιηθεί μετά από 5-6 χρόνια, αλλά ακόμα πιο σημαντικά θα υπάρξει για πολλά ακόμα. Οπότε, στο γραφείο πάντα προσπαθούμε να πάρουμε έμπνευση σε κάθε έργο από τον τόπο στο οποίο βρίσκεται, να ριζώνει καλά σε αυτόν τον τόπο, να μαθαίνουμε από αυτόν τον τόπο, να τον καταλαβαίνουμε καλά και τελικά να τον γιορτάζουμε μέσα από το έργο μας. Όσο μπορούμε κι εμείς να συμβάλλουμε στην ανάδειξή του και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι πάντα είσαι relevant. Πάντα όσα χρόνια και να περάσουν δεν έχεις προσπαθήσει να ακολουθήσεις κάποια τάση, αλλά έχεις προσπαθήσει να μιλήσεις για κάτι ουσιαστικό για το μέρος στο οποίο βρίσκεται το έργο. Τα έργα τα οποία αυτή τη στιγμή το γραφείο με τα οποία ασχολείται βρίσκονται σε πολύ διαφορετικούς τόπους. Οπότε μας έχει δοθεί η ευκαιρία να ταξιδέψουμε σε μέρη από παραλία, σε βουνά, σε μέρη τα οποία έχουν
μεγάλη ιστορία ή λίγη, και κάθε φορά είναι φοβερά ενθουσιώδης αυτή η άσκηση του να προσπαθείς να εκμεύσεις από αυτόν τον τόπο κάτι το οποίο εσύ προσπαθείς να το κάνεις δικό σου και να το ξαναδώσεις πίσω και να το κάνουν δικό τους οι χρήστες αυτού του έργου. Όχι τάσεις λοιπόν, αλλά τόπος, και μαθαίνετε να αποκωδικοποιείτε τη λιγότερη ή περισσότερη ιστορία σε design. Αυτό θα ήθελα να το συζητήσουμε και σε μελλοντικό πάνελ, το πώς σχεδιάζουμε για ένα τόπο που έχει ιστορία και πώς για ένα τόπο που δεν έχει ιδιαίτερη ιστορία. Ωστόσο, τώρα θα ήθελα να δούμε πώς χειρίζεστε τον πολυτελή σχεδιασμό σε τοπία που δεν έχουν κτιστεί και πώς στο υπάρχον κτίσμα που πρέπει να ανακαινιστεί. Ίσως να ξεκινήσω λίγο με το να ορίσω την έννοια πολυτέλεια, η οποία όλοι μας έχουμε προσπαθήσει να την ορίσουμε και ίσως έχει και ενδιαφέρον στην επόμενη φάση αυτής της συζήτησης να μιλήσουμε γι' αυτό. Η πολυτέλεια δεν είναι κάτι που χρειάζεσαι, είναι κάτι που ποθείς, κάτι που επιθυμείς. Είναι αυτό το οποίο είναι ένα βήμα παραπάνω από την ανάγκη και με αυτό πάντα προσπαθούμε να σκεφτούμε okay, και πόσο είναι, πόσο παραπάνω χρειάζεσαι. Αυτή η έννοια της αρκετότητας έρχεται να έρθει στην ίδια πνοή με την έννοια πολυτέλεια στο γραφείο. Οπότε πάντα μας ενδιαφέρει η επιθυμία, πάντα μας ενδιαφέρει να κάνουμε κάτι το οποίο πηγαίνει πάνω από την ανάγκη και έχει μια συναισθηματική εμπειρία. Από την άλλη πάλι είναι πόσο. Ειδικά όταν μιλάμε για μέρη τα οποία έχουν ήδη δικιά τους ιστορία, όπως ένα υφιστάμενο κτίριο ή όμορφα μέρη τα οποία έχουν φυσικό κάλος και είναι εύθραυστα, εκεί πέρα υπάρχει και αυτή η ευθύνη του τελικά τι κάνεις σε κάτι το οποίο ήδη προϋπάρχει, είναι πάρα πολύ χαρούμενο. Θα πάμε το εύκολο πρώτα, το υφιστάμενο κτίριο. Νομίζω ότι στο υφιστάμενο κτίριο σίγουρα μας ενδιαφέρει στο γραφείο να προσπαθούμε να μάθουμε από την ιστορία του, να προσπαθήσουμε να χωρέσουμε το καινούριο πρόγραμμα μέσα και όσο μπορούμε πάλι να βάλουμε τη δικιά μας άποψη για αυτό το οποίο είναι μια συνεχόμενη γραμμή ιστορίας. Ουσιαστικά να βάλουμε κι εμείς άλλο ένα βήμα στη ζωή αυτού του κτιρίου. Είχαμε διάφορες ευκαιρίες να ασχοληθούμε με κτίρια τα οποία είχαν πολύ όμορφη ιστορία και με αυτά να βάλουμε κι εμείς άλλο ένα λιθαράκι στον τοίχο τους. Πιο δύσκολο είναι όταν πηγαίνεις σε έναν όμορφο φυσικό, φυσικής ομορφιάς τόπο, ο οποίος είναι εύθραυστος. Και εκεί πέρα νομίζω ότι πρέπει να ξεκινάς με την αρκετότητα. Πρέπει να ξεκινάς με το να σκέφτεσαι ότι χρειάζεται μάλλον να κάνεις λιγότερα πράγματα, γιατί το φυσικό περιβάλλον όλο και περισσότερο, παρόλο που είναι ανάγκη, όλο γίνεται και πολυτέλεια, δηλαδή όλο γίνεται και κάτι το οποίο το επιθυμούμε όλο και περισσότερο. Οπότε νομίζω ότι είναι σημαντικό κάθε αρχιτέκτονας να προσπαθεί να το σεβαστεί. Και πάνω σε αυτό ίσως να μπορούσα να αναφέρω τα έτσι, 5 στάδια πολυτέλειας που εμείς τουλάχιστον στο γραφείο σκεφτόμαστε. Το πρώτο στάδιο είναι το αποθυμένο. Όταν με την πρώτη φορά που κάποιος έχει τη δυνατότητα να πάρει κάτι που επιθυμεί, συνήθως είναι αυτό που επιθυμούσε για πάρα πολύ καιρό και θέλει να το βγάλει από πάνω του. Ό,τι και είναι αυτό. Μπορεί να είναι ένα σακάκι από, δεν ξέρω, γούνα ή οτιδήποτε. Κάτι συνήθως το οποίο δεν βγάζει νόημα. Είναι από κάτι παλιό. Αφού το βγάλεις το αποθυμένο, μετά πηγαίνεις στον πλούτο. Είναι στην ανάδειξη του πλούτου. Ότι και εσύ έχεις τη δυνατότητα να συμμετέχεις. Συνήθως παίρνεις και κάτι με κάποιο μεγάλο λόγο. Οπότε να μπορεί ή στο ξενοδοχειακό, ένα από τα μεγάλα brands. Οπότε πηγαίνεις ένα από αυτά και λες, είμαι κι εγώ εδώ. Αφού το περάσεις και αυτό, πηγαίνεις στην ποιότητα. Πηγαίνεις στο να κάνεις focus στην ποιότητα την οποία τελικά έχει το αντικείμενο, το μέρος, η εμπειρία στον ξενοδοχειακό προορισμό. Και αφού χορτάσεις και από ποιότητα, φτάνεις στην ευθύνη, είναι το τέταρτο στάδιο, το οποίο είναι σημαντικό, και την ευθύνη τελικά αυτού που περνάς τόσο ωραία και παίρνεις από αυτό, κάτι πρέπει να δώσεις πίσω. Τελικά δεν μπορεί απλά να έρθεις και να πάρεις, αλλά πρέπει και να δώσεις. Και νομίζω ότι όλο και περισσότερο η έννοια πολυτέλεια πρέπει να έχει αυτή την έννοια της ευθύνης. Και τέλος φτάνεις στο τελευταίο, στο Nirvana moment, την ανύψωση. Που είναι η πνευματική ανύψωση. Είναι κάτι το οποίο τελικά χρειάζεσαι λιγότερο και ίσως πηγαίνοντας σε αυτή την παραλία και απλά
παίρνοντας ένα πάρα πολύ ωραίο όντε κολόν και απλά βάζοντας το επάνω σου και μυρίζοντας πολύ ωραία, κάθισε κάτω το δέντρο και ευχαριστιέσαι. Πολυτέλεια είναι η επιθυμία και όχι η ανάγκη και ανάλογα με τη θέση που βρίσκεται ο εκάστοτε άνθρωπος, ξεκινάει από το αποθυμένο για να το βγάλουμε από πάνω μας, κινείται στον πλούτο, προχωράει στην ποιότητα, έπειτα στην ευθύνη που καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε μόνο να παίρνουμε αλλά πρέπει να επιστρέψουμε κιόλας και έπειτα στην πνευματική ανύψωση που θέλει πολύ λιγότερα πράγματα. Καθένας έχει αγγίξει εντελώς διαφορετικούς τομείς κάτω από μία ομπρέλα. Σκόπιμα έχει γίνει αυτό και έχει πολύ ενδιαφέρον να σας ακούσουμε να απευθύνετε ερωτήσεις ο ένας τον άλλον. Εγώ δεν μιλάω πια, απλά σας ακούω. Πρέπει να ρωτήσω κάποιον δηλαδή από τώρα. Δεν έχω ερώτηση. Εγώ δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Μπορεί να μην ρωτήσω τελικά, γιατί δεν ξέρω τι πρέπει να ρωτήσω. Απλώς θα πω ότι από όλα αυτά τα οποία είπαμε και έξι σήμερα, τελικά βρέθηκε μια. Ότι δεν υπάρχει ο κανόνας το τι είναι πολυτελές, το τι είναι πολυτέλεια. Ο καθένας νομίζω ότι για πολυτέλεια έχει κάτι πολύ προσωπικό δικό του, το οποίο μπορεί να είναι κάτι αυθεντικά για αυτόν. Έτσι νομίζω θα συμφωνήσω σχεδόν με όλους τα πράγματα τα οποία είπανε, ότι το πολυτελές είναι κάτι το οποίο είναι μη λογικό. Είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό για τον καθένα. Το πώς εμείς ως αρχιτέκτονες θα μιλήσουμε γι' αυτό, δηλαδή πώς θα σχεδιάσουμε για κάτι το οποίο θα θεωρηθεί μεταπολυτελές, εκεί παίρνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία πολλές φορές χανόμαστε από την αγωνία μας για τη μορφή. Δηλαδή, όταν θέλουμε να σχεδιάσουμε, για να ξανασχεδιάσουμε, είναι αυτή η ευθύνη περίπου που είπες. Και έχουμε την αγωνία για να κάνουμε και ακόμα πιο έντονη μορφή και παραπάνω μορφή από όσο θα πρέπει, τότε εκεί πλέον χάνεται η αίσθηση της αυθεντικότητας, η οποία τελικά είναι η πολυτέλεια. Δεν ρώτησα. Τοποθέτηση ή ερώτηση. Εγώ να πω λίγο ότι το πολύτιμο πάλι και όχι πολυτέλεια είναι για μένα τελικά το χρήσιμο, όχι με την έννοια της ταύτισης λειτουργικότητας και μορφής όπως το έλεγε το μοντέρνο, με κανέναν τρόπο, γιατί το χρήσιμο είναι πολύ παραμετρικό. Χρήσιμο είναι κάτι που μας διεγείρει τα αισθήματα και τις αισθήσεις, άρα υπάρχουν και άλλες πλευρές που προσεγγίζεται. Πάντως αυτή η έννοια της χρησιμότητας, ότι κάτι ικανοποιεί, το οποίο δεν είναι κάτι που λάμπει απαραίτητα, αλλά κάτι πιο ουσιαστικό, έτσι μπορώ να την αντιληφθώ. Αυτό που έχει λόγο ύπαρξης τελικά. Ακριβώς, έχει λόγο ύπαρξης. Ναι. Ναι, γιατί αυτό είναι που σου δίνει μια αξία. Έτσι. Ξεκάθαρο το μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.